Καλημέρα, φίλοι μου και λάτρε τη Ιστορία. Σήμερα, ξεκινάμε ένα ταξίδι για να τιμήσουμε μια κομβική στιγμή στην ελληνική ιστορία, 21 Απριλίου 1967. Την ημέρα αυτή, ένα στρατιωτικό πραξικόπημα έγινε στην Ελλάδα, που οδήγησε σε ίδρυση μια στρατιωτική χούντα γνωστή ω καθεστώ των Συνταγματαρχών. Πρώτον, έχουμε το ασημένιο νόμισμα των 50 δραχμών του 1970, που κόπηκε για να τιμήσει το καθεστώ των Συνταγματαρχών. Αυτό το νομισμά στην όψη του έχει στρατιώτη μπροστά στο Φίνιξ, με επιγραφή 21 Απριλίου 1967, στην πίσω όψη έχει στεφωμένη ασπίδα με υποστηρικτέ και αναγράφει βασιλείων τη Ελλάδο, 50 δραχμέ. Στη συνέχεια, έχουμε το ασημένιο νόμισμα των 100 δραχμών του 1970, για τον εορτασμό τη Εθνική Επανάσταση υπό το καθεστώ των Συνταγματαρχών, η εμπρόστια όψη αυτού του νομίσματος παρουσιάζει μια ισχυρή εικόνα ενός στρατιώτη με υψωμένο του φέκι μπροστά από τον Φίνιξ, που αντιπροσωπεύει τη στρατιωτική εξέγερση και επίσης την αναμνηστική ημερομηνία 21 Απριλίου 1967 και το όνομα του χαράκτη στα δεξιά. Στον οπιστότυπο το βασιλικό θηρεό η αξία στο κάτω μέρος και η επιγραφή βασιλειών της Ελλάδος περιμετρικά. Προχωρώντας τα χρυσά νομίσματα, έχουμε το χρυσό νόμισμα των 20 δραχμών του 1970. Αυτό το νόμισμα συμβολίζει την ανθεκτικότητα και το πνεύμα του ελληνικού λαού κατά τη διάρκεια τη Εθνική Επανάσταση. Στον εμπροστότυπο στρατιώτη μπροστά από τον Φίνιξ, η αναμνηστική ημερομηνία, 21 Απριλίου 1967, στον οπισθότυπο παρατηρούμε το βασιλικό θηρεό, η αξία στο κάτω μέρο και η επιγραφή Βασίλειων τη Ελλάδο περιμετρικά. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, έχουμε το χρυσό νόμισμα των 100 δραχμών του 1970, που αντιπροσωπεύει την κορυφή της επανάστασης στον εμπροστότυπο, βλέπουμε τον στρατιώτη, μπροστά από τον Φίνιξ και την αναμνηστική ημερομηνία, 21 Απριλίου 1967 και από κάτω το όνομα του χαράκτη δεξιά στον οπιστότυπο το βασιλικό θυρεό την αξία του νομίσματος και στο κάτω μέρος την επιγραφή βασιλειών της Ελλάδος. Η διάθεση των αναμνηστικών αυτονομισμάτων ξεκίνησε στις 3 Μαΐου 1970, διατέθηκαν σε περιορισμένη ανάτομο ποσότητα, τα αργυρά πολλούνταν στη διπλή τιμή της αναγραφόμενης τους αξίας ενώ το χρυσό των 20 δραχμών εναντί 856 δραχμών και το χρυσό των 100 δραχμών εναντί 4.280 δραχμών κατά την απογραφή των αποθεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος το 1982 βρέθηκαν αδιάθετα 11.093 νομίσματα των 20 δραχμών των οποίων η τύχη τους αγνοείται και εικάζεται ότι οδηγήθηκαν προς λιώσιμο. Το ίδιο εικάζεται και για τα 74.139 διάθετα νομίσματα των 50 δραχμών όπως επίσης και για τα 4.557 διάθετα νομίσματα των 100 ασημένιων δραχμών και 4.760 διάθετα νομίσματα των 100 χρυσών δραχμών. Οπότε είναι πολύ λιγότερο το μήντα στον αναπομείναντων μέχρι και σήμερα πράγμα που τα καθιστά σπάνια και άκρο επιθυμητά. Κάθε ένα από αυτά τα νομίσματα περικλείει ένα κεφάλαιο τη ελληνική ιστορία που δεν μπορεί να ξεχαστεί. Λειτουργούν ω υπενθυμίσει των θυσιών που έγιναν και των αγώνων που υπέστησαν σε μια ταραχώδη περίοδο στην Ελλάδα, καθώ αναλογιζόμαστε την 21η ημέρα του Απριλίου 1967, α θυμηθούμε τη σημασία τη διατήρηση τη ιστορία μέσω τη νομισματική. Αυτά τα νομίσματα όχι μόνο έχουν ενγενή αξία, αλλά φέρουν και το βάρο του παρελθόντο ενό έθνου. Σα ευχαριστώ που ήρθατε μαζί μου σε αυτό το ταξίδι στο χρόνο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μου αν θέλετε γιατί στη συνέχεια θα γνωρίσουμε και άλλα νομίσματα. Σα ευχαριστώ.